Μόλις έχουμε περάσει την είσοδο του Vata Room, θες να μου δείξεις τι σου έχουν τσεκάρει στο χεράκι? Μου κάνανε μια σφραγίδα. Άρων, κυρίες και κύριοι, σας έχω φέρει στο ναό της Αυγής, ο οποίος βρίσκεται στη δυτική όκτη του ποταμού Τσάο Πράγια. Ο συγκεκριμένος ναός, φίλες και φίλοι μου, πήρε το όνομά του από τον Ινδουιστικό θεό Αρούνα. Ο θεός Αρούνα, λοιπόν, πολύ συχνά προσωποποιείται ως και ακτινοβολία του ήλιου. Αναμφισβήτητα, η τοποθεσία είναι αυτή η οποία ανεβάζει τον ναό σε συνδυασμό με το σχεδιασμό του. Ελάτε λίγο τώρα πίσω μαζί μου, όπως θα δείτε όλα τα πλακάκια εδώ πέρα στο ναό είναι από πορσελάνη. Ο συγκεκριμένος ναός είναι φτιαγμένος από πορσελάνη. Φανταστείτε όλα αυτά εδώ τα αριστουργήματα τα οποία βλέπουμε σε τόσο μεγάλο όγκο είναι φτιαγμένα από το συγκεκριμένο υλικό. Και όπως θα δείτε, ακριβώς σε αυτό το σημείο έχει κάτι πάρα πολύ όμορφα μπαλκονάκια τα οποία θα πάμε να τα ανέβουμε αφού περάσουμε κάτι πολύ μεγάλα και απότομα σκαλιά, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Παιδιά, όσοι θα ανέβετε θέλει λίγο προσοχή, μην γλιστρήσετε, είναι αρκετά απότομα. Είναι λίγο μετά τις 5, αυτή την αίσθηση έχω πραγματικά, έχει πάρα πολύ κόσμο, δείτε λίγο πίσω μου. Είναι αποπνιχτική κατάσταση. Όλοι για μια φωτογραφία κάνουν σαν τρελή. Και αφού έχω ανέβει τα πρώτα σκαλάκια, θέλω να σας δείξω το ιδιαίτερο στο συγκεκριμένο ναό Vata Room. Είναι αυτά τα πολύχρωμα λουλουδάκια τα οποία βλέπετε σκαλισμένα σε όλο του το μεγαλείο. Τα χρώματα, οι πορσελάνες και όλες του οι ομορφιές κρατάνε το ναό σε ένα πάρα πολύ ψηλό σημείο στα αξιοθέατα εδώ πέρα στην Bangkok. Και όσο είμαι εδώ πέρα σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να σας πω μια μικρή ιστορία. Τα σκαλιά που μόλις ανεβήκαμε, τα τόσο απότομα σκαλιά, συμβολίζουν τις δυσκολίες που πρέπει να ανέβει ο άνθρωπος για να φτάσει στην πνευματική κορυφή. Αυτά, φίλες και φίλοι μου, και από το Vata Room, ο οποίος είναι ένας ναός που πρέπει να επισκεφτείτε. Το εισιτήριό του είναι 200 baht, περίπου 5 ευρωπουλάκια κατά άτομο, και μπορείτε να αφιερώσετε περίπου μισή ώρα με μία ωρίτσα, νομίζω είναι αρκετά. Και ιδιαίτερα τις ώρες μετά τις 5 το απόγευμα, όπου πέφτει ο ήλιος. Lần này em chẳng mong.